Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα τώρα. Και σε ένα Χρήστο. Λοιπόν, Φάνη. Καλημέρα. Θα μας πεις για την ανάρτηση της οικογένειας του Αντώνη Σικάρη. Του σπουδαίου Έλληνα Ορυβάτη. Εδώ και μέρες μετά το θάνατό του υπάρχει ένα θρίλερ με την περισυλλογή και με τη μεταφορά της ορού του σπουδαίου Έλληνα Ορυβάτη, ο οποίος έχασε ζωή του σε ηλικία 60 ετών στις 12 Απριλίου και ενώ λίγες ώρες πριν είχε κατακτήσει την κορυφή Νταουλαγκύρη στο Νεπάλ, το 7ο υψηλότερο βουνό στον κόσμο. Οι προσπάθειες για να ανασυρθεί η σωρός από τα 7.400 μέτρα μέχρι τώρα είναι άκαρπες, εντείνοντας τον πόνο των οικείων του, οι οποίοι σε ανάρτησή τους στο Facebook γνωστοποιούν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και νέα αποστολή. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν μετά τη 12η Απριλίου στο σημείο ματέωσαν τις προσπάθειες περισυλλογής του σώματος του Αντώνη από το βουνό, ότι ένα άνοιγμα του καιρού δίνει την ελπίδα ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να γίνει εφικτή η μεταφορά του σώματος σε σημείο του βουνού που θα επιτρέπει την προσέγγιση από ελικόπτερο, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία επαναπατρισμού, και ότι αποστολή 5 ορυβατών, συγκεκριμένα σέρπας, είναι ντόπιοι ορυβάτες, υπάρχει σε εξέλιξη με στόχο την προσέγγιση του σημείου και να ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση της περισυλλογής του σωρού του σπουδαίου Έλληνα αυτού Ορυβάτη, ο οποίος είναι πατέρας δύο παιδιών, παππούς μία έχει και μία εγγονούλα. Είχε και μία εγγονούλα. Και όλη την είναι από τους σπουδαιότερους Έλληνες. Έλληνες ορυβάτες, καθώς έχει κατακτήσει τις 6 από τις 14 κορυφές, τις οκτάρες, όπως λένε, 8.000 μέτρα.